Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, υπεύθυνος για το ΚΕΠΙΟ, που το ΚΕΠΙΟ είναι... Εκεί που καταλήγουν οι φορολογικές μας δηλώσεις, όλα τα στοιχεία, αλλά τα δικά μας, βρίσκονται στον προσωπικό υπολογιστή του κ. Θεοχάρη. Πληροφοριακά συστήματα. Δεν το ξέρουν και καλά-καλά, αλλά στον δρόμο μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. Καλημέρα σας. Αυτό, μην το χάσετε, μου κάνετε μια χάρη κύριε Θεοχάρη. Μην το χάσετε αυτό το πράγμα τώρα που σας βάλανε στην πολιτική. Νέο παιδί και μια χαρά, λέει παιδιά, αρέστε και στα κορίτσια εδώ, δεν ξέρω αν είστε παντρεμένος. Αλλά μπήκατε στην πολιτική. Τι θέλατε την ευλογημένη, στη χειρότερη εποχή μπήκατε κι εσείς. Δεν θεωρώ ότι μπήκα στην πολιτική. Η θέση αυτή θα μπορούσε να είναι εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα λύσεις και τα σχέδια δεν νομίζω ότι είναι ιδεολογικής φύσης. Για να πάμε στα δύσκολα τώρα. Εκείνο το ρημαδιασμένο, το τέλος ακινήτων, το οποίο εισπράττεται από τη ΔΕΗ, έχετε ξεκαθαρίσει εάν θα κοπεί ή δεν θα κοπεί το ρεύμα σε... Καλά, τώρα να κοπεί θα ήταν απαράδεκτο. Αν θα κοπεί ή δεν θα κοπεί το ρεύμα, περάσαν οι 80 μέρες για πολλούς που δεν έχουν πληρώσει. Θα αρχίσουν... Δεν νομίζω ότι έχουμε. Ορίστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε περιπτώσεις που κόβεται το ρεύμα και, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα υπάρξει και η κάλυψη ώστε να μην κοπεί το ρεύμα σε κανέναν. Προσέξτε όμως τι κάτι τι λέτε εδώ πέρα. Σας έχουμε για κάτι το οποίο είναι μια ρύθμιση που θα αρχίσουν τα δύσκολα μετά τα καλά λόγια και τις συμπάθειες. Ενώ δεν του κόβεται το ρεύμα, αποφασίζει το Υπουργείο το εξής. Άκου Παπαγιάννη, με την παρέλευση 4 μηνών από τη μη πληρωμή του τέλους, δεν σου κόβω το ρεύμα γιατί δείχνω κοινωνικό πρόσωπο. Θα σου πάρω το σπίτι όμως. Θα σου γίνεται κατάσχεση και θα σου παίρνουν το σπίτι. Για τα λεπτά που... 4 μήνες μετά, αν δεν έχεις πληρώσει το χαράτσι. Ευρώ δηλαδή. Εάν δεν έχεις πληρώσει το χαράτσι, θα σου πάρουν το. Είναι έτσι, είναι έτσι κύριε Γενικέ. Αυτό που γίνεται είναι ότι μετά την παρέλευση των 4 μηνών, το χρέος θα φεύγει από τη ΔΕΗ. Καπιάστε κάτι πολλά. Που νομίζω και εσείς ζητούσατε για αρκετό. Όχι, εμείς λέγαμε να μην πληρώνουμε καθόλου χαράτσι. Καλά. Και κυρίως μέσα της ΔΕΗ. Αυτό θα το θέλαμε όλοι, αλλά θέλουμε συγχρόνες και υπηρεσίες. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι φεύγει το τέλος και θα βεβαιώνεται στην εφορία, ώστε να μπορούμε να το παρακολουθεί μετά την εισπραξή του ή ότι... αλλά αυτό που λέτε την παρακολουθεί, επειδή ξέρουμε τη γλώσσα, επειδή εγώ το 15 χρόνια στο ρεπορτάζ, όταν λέτε θα παρακολουθείτε, εννοείται... Περισσότερα από μένα. Μπορεί, σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα. Μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή η εφορία ουσιαστικά να κάνει και ασφαλιστικά μέτρα. Τι σημαίνει αυτό, κατά σχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία αυτό που δεν θα πληρώσουν το χαράτσι. Μια στιγμή. Το τέλος είναι ένας φόρος ο οποίος, πώς το λένε, πρέπει να πληρωθεί από τους υπόχρεους. Η εφορία παρακολουθεί όπως. Από αυτούς που έχουν να πληρώσουν, κύριε Θεοχάρη, όχι από αυτόν που δεν έχει. Το προφανώς. Είναι και αυτός ο οποίος συντολογικά. Και αυτό ναι, Γιώργο, αλλά λέμε τώρα για αυτούς που δεν έχουν. Σάσου, ναι, αλλά εγώ υπερασπίζομαι την άποψη. Ο άλλος δεν θέλει ούτως ή άλλως. Εγώ είπα ότι το πλήρωσα και είπα και παρεξηγήθηκα κιόλας. Το πλήρωσα για να μην φανεί ότι δίνω γραμμή στον κόσμο. Γιατί η θέση μου δεν είναι να δίνω γραμμή. Η θέση μου να ενημερώνω. Αλλά επειδή έχω δημοσιογραφική άποψη, λέω μακάρι να μην μπορούσα να το πληρώσω, είναι χαράτσι. Όμως δεν μπορώ εγώ να αφήσω απ' έξω και εκείνους που λένε για ιδεολογικούς λόγους. Δεν το πληρώνω. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι παράνομο. Και να σας πω κάτι, κύριε Γενικέ, γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα όμως. Πανεύκολο! Για ιδεολογικούς λόγους, να μην εγώ αν δεν το είχα πληρώσει, ξέρετε ποιο θα βάζα μάρτυρα. Υπεράσπισής μου. Ποιο λέτε? Θα σας ακούω. Τον κύριο Βενιζέλο. Ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Σε σχέση με τα ακίνητα, η εκτίμησή μας είναι ότι μετά την μείωση του ορίου της αντικειμενικής αξίας σε ατομική βάση από τις 400 στις 200.000 για την υπαγωγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων πέραν των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό. Αυτή ήταν η πρώτη συνέντευξη του κυρίου Βενιζέλου, αγαπητέ κύριε Γενική Γραμματέα. Η πρώτη συνέντευξη ως Υπουργός Οικονομικών. Τη θυμάστε? Καταλάβατε τώρα γιατί εμείς οι πολίτες αγανακτούμε. Καταλαβαίνω πολύ καλά και τα προβλήματα των ανθρώπων κυρίως, γιατί αυτοί είναι που έχουν σημασία. Τώρα δεν θέλω να σας δώσω σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να κρίνετε τον κύριο Βενιζέλο, είναι ο πολιτικός σας προϊστάμενος. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό, θα ήταν απαράδεκτο. Αλλά άλλο θέλω να πω, να συζητήσουμε έτσι ακαδημαϊκά.
Επειδή ο Τόμψεν αποφάσισε να επιβάλει αυτό το χαράτσι και εμείς το δεχτήκαμε, εκθέτει και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Την άποψη που έχω εγώ. Την άποψη που έχουν αυτοί που λένε δεν πληρώνω. Άρα αυτοί που λένε και σήμερα δεν πληρώνω άποψη. Έχουν την άποψη που είχε ο Υπουργός Οικονομικών 6 μήνες πριν, κύριε Γενικέ. Και είχε πει και το συνταγματικά ορθό ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν μπορεί να κόβεται. Λέω, κύριε, έτσι, ακριβώς. Τώρα συζητάμε λίγο θέματα τα οποία, ας το πούμε, δεν βοηθάνε. Έξι μήνες έχουν περάσει. Τι δεν απαραίτητα, κύριε Γενικέ, δεν απαραίτητα τα θέματα αυτά, όταν ο πολιτικός προϊστάμενός σας έλεγε αντίθετα από αυτά που έκανε, τι είναι αυτά που λέτε? Όχι, ξέρετε, γιατί το λέω. Ο πολιτικός προϊστάμενός σας έλεγε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έκανε και δεν είναι θέμα για συζήτηση αυτό. Το λέμε γιατί πού καταλήγει. Το θέμα για συζήτηση είναι, απλώς δεν μπορώ εγώ να βοηθήσω. Έχετε δίκιο, αυτό έχετε δίκιο. Οι θέσεις που προσέξτε μου είναι συγκεκριμένες και ούτε είμαι πολιτικός, ούτε κατεβαίνω. Εντάξει, άποψη δεν έχετε δηλαδή από αυτού. Υπάρχει ως πολίτης έχω, αλλά δεν θα. Υπάρχει ένα σημείο που μπορείτε να βοηθήσετε. Έχω βήμα για να λέω την άποψή μου, την προσωπική. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο μπορείτε να βοηθήσετε και που σας αφορά. Είναι η τελευταία εξέλιξη. Από το είναι απαράδεκτο να εισπράττουμε χαράτσι. Έτσι. Μέσα από τη ΔΕΗ. Να φτάνουμε σου, θα σου κατασχέσω το σπίτι επειδή δεν πληρωσές, είναι μια διαδρομή τεράστια. Και το χρονικό διάστημα πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή το κράτος γίνεται πολύ αυστηρό για κάτι το οποίο δεν πιστεύει ούτε το ίδιο. Και φαίνεται ότι το έχουν επιβάλει. Θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω. Παρακαλώ. Όταν επιβάλλεται ένα τέλος, δεν μπαίνω στην ουσία γιατί επιβλήθηκε και αν είναι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αν θα έπρεπε να επιβληθεί. Ας πούμε όμως αυτή τη στιγμή, ας πάρουμε σαν υπόθεση εργασίας ότι επιβλήθηκε. Υπήρξε μια μεγάλη κριτική, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς αν είναι σωστή ή λάθος, για ποιο λόγο εκχώρησε το δημόσιο την ίσπραξη και τη βεβαίωση αυτού του φόρου και την πήγε στη ΔΕΗ ώστε να εισπραχθεί. Υπήρχαν λόγοι αποτελεσματικότητας ή όχι, μπορούμε να τις συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι η επαναφορά του τέλους αυτού μετά τους 4 μήνες στο φυσικό, στη φυσική υπηρεσία η οποία θα πρέπει να εισπράττει όλα τα τέλη. Άρα αυτό που εσείς λέγατε ως τώρα και θα μπορούσα να πούνε, είμαι σίγουρος πολλοί από τους τηλεθεατές συμφωνούν μαζί σας. Τι μπλέκετε τη ΔΕΗ στα πόδια της εφορίας? Θέλετε να βάλετε ένα τέλος? Αλλά δεν την ξεμπλέκετε όμως τη ΔΕΗ. Αυτό το παραπέμπτε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ παραπέμπτε, κύριε Γιάννη. Εσείς λέτε στις 80 μέρες θα σου κόψω το ρεύμα. Και αφού σου κόψω το ρεύμα και δεν συνεχίσεις να πληρώνεις το χαράτσι, θα σου πάρω και το σπίτι. Και άμα σου πάρω το σπίτι, ας πάρω και τη γυναίκα. Και καλά τη γυναίκα. Φορολογική ενημερότητα θα μπορούν να πάρουν οι φορολογούμενοι αν δεν έχουν πληρώσει το τέλος. Όχι, βέβαια. Όσο έχουν ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Όχι. Μπορεί, μισό λεπτό, Γιώργο, να κρίνει κάτι σημαντικό. Τα 300 εκατομμύρια που διέφυγαν σε ελβετικές τράπεζες από ιδιώτες. Πώς? 300 δις, συγγνώμη. Τα οποία διέφυγαν σε εξωτερικές τράπεζες, τι θα κάνετε? Όχι, 300 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τις εταιρείες. Α, μόνο αυτά που κατάλαβα πια. Έτσι, των ιδιωτικών εταιρεών ακριβώς που είχαν παροχές με τη ΔΕΗ. Γι' αυτό γιατί δεν λέτε τίποτα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Μα τι μπορείτε να πείτε, κύριε Γενικέ? Δεν μπορείτε να πείτε για το ένα, δεν μπορείτε να πείτε για το άλλο. Σε τι τελικά θα τοποθετηθείτε? 300 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά. Τα πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές. Από εταιρείες ιδιωτικές. Δεν είναι έτσι? Είναι έτσι ή δεν είναι? Υπήρξε και παρέμβαση του εισαγγελέα χθες το βράδυ. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε? Είναι για κάτι άλλο, κύριε Γενικέ. Έτσι είναι, αλλά εταιρείες οι οποίες κλείνουν και δημιουργούν προβλήματα. Μα εσείς δώσατε. Πάρα πολλούς τομείς. Υπάρχουν πάρα πολλούς τομείς. Σοβαρά, υπάρχουν πάρα πολλούς τομείς. Πληρώνει ο καταναλωτής και κάποιοι επιτίδη βγάζουν τα λεφτά του, τα εκατομμύρια ευρώ στις ελβετικές τράπεζες. Και το λέτε έτσι απλά. Ήταν για απελευθέρωση ενθάρρυντα τις τιμές του ηλεκτρικού. Υποτίθεται. Το αστείο. Και ξαναγύρισαν 200.000 στη ΔΕΗ. Κύριε Γενικέ, είναι για κάτι άλλο. Ακόμα και αν συμφωνώ μαζί σας, απλώς δεν έχω, δηλαδή για τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας και κατά πόσον αυτή γίνεται σωστά ή όχι. Είναι στο Υπουργείο. Εκφέρω αυτό. Κύριε Γενικέ, να σας κάνω.